Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Στο βίντεο αυτό θέλω να μιλήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Χθες το βράδυ, ψάχνοντας για διάφορα ντοκιμαντέρ στο YouTube, πέτυχα δύο ντοκιμαντέρ. Σήμερα θα μιλήσω για το δεύτερο από τα δύο ντοκιμαντέρ που είδα και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και είναι για μια πόλη στην Φλόριντα, στην Καλιφόρνια, δεν ξέρω πού. Θα μου πείτε λοιπόν συγκλώρινε στην Καλιφόρνια, παιδιά δεν ξέρω από τη γεωγραφία. Η πόλη λέγεται Φρέσνο. Είναι μια πόλη στην Αμερική, όπου υπάρχει μια τεράστια, είναι η πόλη του ναρκωτικού Crystal Meth. Δηλαδή εκεί γίνεται η περισσότερη διακίνηση από αυτό το ναρκωτικό. Υπάρχουν περισσότεροι ναρκωμανείς, είναι δηλαδή ο παράδεισος για αυτούς που παίρνουν αυτό το συγκεκριμένο ναρκωτικό. Έπαθα πλάκα βλέποντας το βίντεο αυτό. Θα σας βάλω το link από το ντοκιμαντέρ κάτω εδώ. Βέβαια πρέπει να ξέρετε αγγλικά γιατί δεν υπάρχουν ελληνικοί υπότιτλοι. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ. Νομίζω είναι μία ώρα και κάτι, 45 λεπτά, κάπου εκεί γύρω σε 45 λεπτά, μία ώρα. Και λέει, είναι ένας Άγγλος, ένας τύπος από το BBC νομίζω, ο οποίος κάνει μία έρευνα πάνω σε αυτό το Crystal Meth. Να σας πω και εγώ λίγα πράγματα για το Crystal Meth. Να τα διαβάσω από εδώ από τον υπολογιστή. Στην Ελλάδα, το Crystal Meth λέγεται και πάγος. Αναφέρεται ως το ναρκωτικό πάγος, ως meth, κρύσταλλο, γυαλί, glass, έτσι θα το βρείτε. Και βρήκα, κάνοντας μια μικρή έρευνα στο ίντερνετ, ότι πάγος, ice δηλαδή, είναι η κοινή ονομασία για την κρυσταλλική υδροχλωρική μεθαμφεταμίνη, η οποία είναι, ας πούμε, ένα μεγάλο σύνολο όλης της μεθαμφεταμίνης που κινείται στα ναρκωτικά. Διατίθεται ως κρυσταλλική σκόνη ή σε άχρωμα πετραδάκια, rocks. Γι' αυτό λέγεται και πάγος, γιατί είναι ακριβώς σαν μικρά-μικρά παγωτρήματα. Μπορείτε να το καπνίσετε, λέει, να εισπνέετε ή να λαμβάνετε με ένες. Υπάρχουν τρεις δηλαδή τρόποι. η επίδρασή του προκαλεί έξαψη ή εφορία, και με διαρκεί 12 ώρες. Νιώθουν οι χρήστες αγαλίαση και διέγερση. Η υποδοχή πάνω στους οποίους δρά ο πάγος, με την αυξανόμενη χρήση και την χρόνια χρήση, καταστρέφονται. Γι' αυτό το λόγο ο χρήστης, για να πετύχει τα αποτελέσματα που πέτυχε με την πρώτη φορά, χρειάζεται περισσότερο πάγο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ εθιστικό σαν ναρκωτικό, και από άποψη φυσιολογίας, αλλά κυρίως και ψυχολογικά. Όταν το παίρνεις, εκείνη τη στιγμή, αυξάνονται η καρδιακή στιγμή, ο αναπνευστικός ρυθμός, η πίεσή σου, αυξάνεται η λίμπιντο, και όλα αυτά προκαλούν τα εξής προβλήματα. Πρώτα απ' όλα μπορεί να πάθεις καρδιακό πρόβλημα, αν έχεις μία μικρή προδιάθεση, και έχεις επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά, σε συνδυασμό με το ότι δεν έχει το νου σου, μπορείς να κολλήσεις με τα σεξουαλικά μεταδεδομένα νόσημα και πάρα πολλές εγκυμοσύνες. Όπως θα δείτε και στο ντοκιμαντέρ, υπήρχαν γυναίκες, οι οποίες είχαν 6 και 7 παιδιά, τα οποία δεν τα είχαν μαζί τους, ήταν μεγάλωναν αυτές, ήταν όλα για υιοθεσία, διότι ήταν απόλυτα εξαρτημένες από αυτό το ναρκωτικό. Μακροπρόθεσμα, τι κάνει ο πάγος? Ο πάγος κυριολεκτικά γερνάει τους ανθρώπους. Οι ενέσεις προκαλούν ουλές, αποστήματα, φλεβική βλάβη, αυξάνουν το κίνδυνο της μικροβιακής μόλυνσης. Τα δόντια είναι σαν σάπια, σαν φαγωμένα, θα δείτε και στο ντοκιμαντέρ. Το δέρμα τους είναι σαν να είναι ρουφηγμένοι άνθρωποι. Είναι όλοι αδύνατοι, έχουν μειωμένη πνευματική λειτουργία, πονάνε. Έχουν κίνδυνο για εγκεφαλικά, επηρεάζονται πάρα πολύ η ψυχική υγεία. Οι χρήστες έχουν μια αλφα παράνοια, παρεστήσεις, απώλεια μνήμης, στέρηση ύπνου και ψύχωση. Και πραγματικά, θα δείτε και στο ντοκιμαντέρ, μια γυναίκα που λέει ότι 8 μέρες δεν είχε κοιμηθεί που έπαιρνε πάγο και καθόταν απλά και κούλαρε, ας πούμε. Ή ένας άλλος, του είχε μπει στο μυαλό του, είχε καταστρέψει τόσο ο εγκέφαλός του, του είχε μπει στο μυαλό του ότι πρέπει να είναι με την αδερφή του και επιδιώκανε με την αδερφή του. Είναι σοκαριστικό το ντοκιμαντέρ, διότι βλέπεις άτομα νέα, εθισμένα στον πάγο, γυναίκες μια χαρά νορμάλ, που δεν πάει το μυαλό σου ότι είναι ναρκωμανής
και είναι εθισμένα σε αυτό το πράγμα. Και το κακό είναι ότι είναι τόσο εθιστικό που είναι από τα χειρότερα ναρκωτικά που κυκλοφορούν. Είναι πολύ εύκολο να το πεις γιατί είναι σχετικά φτηνό, είναι πολύ εύκολο να το παρασκευάσεις. Οι χρήστες συχνά γίνονται επιθετικοί και βίαιοι, ξενώνονται από οικογένεια και φίλους. Όπως κάθε ναρκωμανής, ο εθισμός, το να είσαι εθισμένος σε μια ουσία, σε καθιστά σκλάβο αυτής της ουσίας και όχι κύριο του εαυτού σου, με ό,τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό, έχει ονομαστεί ως η κόκα των φτωχών. Σε ένα άρθρο που διάβασα στο ίντερνετ λέει «Εβραίος και σε χαμηλή τιμή κυκλοφορεί στις πιάτες ναρκωτικών της Αθήνας η κοκαίνη των φτωχών, το crystal meth, το ναρκωτικό που παγκοσμίως ταυτίζεται με την οικονομική κρίση». Λέγεται, είναι γνωστό και ως σίσα από τους Ασιάτες και τους Αφρικανούς που το παρασκευάζουν και το καταναλώνουν και το πουλούν στην Αθήνα, λέει εδώ. Και έτσι, επειδή δεν κατασκευάζεται από κάποιο στάνταρ μέρο και κατασκευάζεται από τον κάθε τυχάρπαστο, μπορεί να φέρει λογής προβλήματα, γιατί δεν ξέρεις καν τι εισπνέεις ή τι βάζεις μέσα στον οργανισμό σου. Δημιουργεί ψευδέστηση ευεξίας και καταναλώνεται επίσης και από αυτούς που έχουν πάρει και από όλα τα άλλα. Τώρα, το θέμα με τα ναρκωτικά ποτέ δεν είναι, ποτέ δεν είναι κάτι απλό και εύκολο. Το να είσαι θυσμένος σε μια ουσία είναι πολύ εύκολο να κατηγορείς και να δείχνεις με το δάχτυλο όταν είσαι έξω από το χορό και πολλά τραγούδια λες. Αλλά ο σκοπός αυτού του βίντεο είναι για να ενημερώσω τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, ίσως τη νεολαία, αν υπάρχει νεολαία που βλέπει το κανάλι μου, να μείνουν μακριά από τα ναρκωτικά, να ενημερωθούν τις συνέπειες που έχουν τα ναρκωτικά, να μην διαλέξουν να υποδουλωθούν σε καμία ουσία, ειδικά σε τόσο βλαβερές ουσίες όπως ο πάγος, η crystal meth, γιατί τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά. Είναι καταστροφικά για τη ζωή τους, είναι καταστροφικά για τους ανθρώπους που έχουν γύρω τους. Δεν είναι «έλα μωρέ, έκανα μία φορά και τι έγινε για την παρέα, για το χαβαλέ». Ο εγκέφαλος είναι ένα πολύ ευαίσθητο όργανο και οι υποδοχές, αν καταστραφούν, είναι πολύ δύσκολο να ξαναρθούν όπως ήταν φυσιολογικά, γι' αυτό λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι καμένος. Δεν είναι πράγματα με τα οποία παίζεις. Δεν είναι σωστό να ψάχνεις την ευδιαθυσία του να είσαι καλά και να περνάς καλά και να είσαι cool και trendy μέσα από τα ναρκωτικά. Είναι όσα προβλήματα και αν έχεις, μην πέφτεις ποτέ στην παγίδα των ναρκωτικών. Γιατί είναι χειρότερο από τον αυτοκτονής, γιατί είναι μια αργή αυτοκτονία. Είναι μια αυτοκτονία που μαζί σου θα πάρεις και την οικογένειά σου, θα πάρεις και τους ανθρώπους που σε αγαπάνε. Γενικά πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν μιλάμε πολύ για αυτά τα θέματα και τα περνάμε στον ντούκου, εκτός και όταν συμβαίνουν κάπου δίπλα μας ή στον εαυτό μας ή σε φίλους μας και τότε σοκαριζόμαστε και λέμε «Ω, πώς έγινε αυτό και τόσο καλό παιδί». Το ότι κάποιος κάνει ναρκωτικά δεν σημαίνει ότι είναι κακό παιδί, καμία σχέση. Ούτε ότι είναι αδύναμος χαρακτήρας. Το να πάρεις ναρκωτικά είναι ένα λάθος. Όλη στη ζωή μας κάνουμε λάθη. Είτε αυτό λέγεται στρίβω το τιμόνι και πέφτω πάνω στην κολόνα, είτε αυτό λέγεται γράφω τη λάθος απάντηση σε ένα τεστ, είτε αυτό λέγεται δοκιμάζω ναρκωτικά, είτε αυτό λέγεται ξεκινάω το τσιγάρο, είτε αυτό λέγεται κερατώνω τον άντρα μου. Όλη στη ζωή μας κάνουμε λάθη. Άλλα μικρά και άλλα μεγάλα. Όμως, ενώ μαθαίνουμε από τα λάθη μας, το θέμα με τα ναρκωτικά είναι να μάθουμε από τα λάθη των άλλων και να μην χρειαστεί ποτέ εμείς να κάνουμε το λάθος να πάρουμε ναρκωτικά, γιατί ακριβώς αυτό είναι η ειδοποιώς διαφορά, ότι δεν θα έχουμε ξανά την ευκαιρία, όπως την έχουμε την πρώτη φορά, να πούμε όχι, όχι.
Όχι, δεν θέλω να δοκιμάσω. Όχι, δεν έχω περιέργεια να δω πώς μπορεί αυτό το πράγμα να γαμίσει τον εγκέφαλό μου. Γιατί εκτιμάω τη ζωή μου και ξέρω να περνάω καλά με χίλιους δύο τρόπους. Δεν χρειάζεται να πάρω ναρκωτικά. Δεν χρειάζεται. Αυτό το βίντεο είναι για να σας ενημερώσει για την Crystal Meth, να σας αποτρέψει από το να χρησιμοποιήσετε ποτέ τέτοιου είδους ουσίες και να ανοίξει ένα διάλογο εάν εσείς ξέρετε άτομα που κάνουν χρήση ή κάνετε εσείς χρήση και θέλετε μια οποιαδήποτε βοήθεια, να απευθυνθείτε με τα σχόλια εδώ κάτω και να βοηθήσουμε κι εγώ και τα παιδιά που θα δουν το βίντεο και θα διαβάσουν τα σχόλια όσο μπορούμε παραπάνω. Γιατί η ενημέρωση βοηθάει. Η άγνοια πολλές φορές χαντακώνει τους ανθρώπους. Όσο περισσότερα ξέρουμε, τόσο πιο προετοιμασμένοι θα είμαστε να πούμε όχι. Όχι, παιδιά, στην Crystal Meth. Όχι στον πάγο. Μπορεί να είναι φτηνό, μπορεί να νομίζετε ότι θα το ελέγξετε, αλλά δεν αξίζει τον κόπο να χαλάσετε τη ζωή σας για κανένα πούστικο ναρκωτικό. Πιστέψτε με. Η ζωή αξίζει πάρα πολλά. Είναι πολύ όμορφη και δεν πρέπει να πέσουμε ούτε εμείς, ούτε κανένας σε αυτή την παγίδα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Φιλάκια και τα λέμε στο επόμενο αμέσως μετά. Γεια σας!